Γιάννης, δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δίπλα μου έχω τον Ιταλό coach, τον Eugenio Senna της ΑΕΠ Κοζάνης, καθώς και τον βοηθό του, τον κύριο Ψαλίδα, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην μετάφραση. Coach, ποιος είναι ο φετινός στόχος της ΑΕΠ Κοζάνης? Qual è l'obiettivo per questa stagione della squadra, della nostra squadra? Thank you for the question. The goal for this season, it is to fight in every match, to don't be afraid, be brave to play every match, because we have a very young team and we want to improve them, but also be brave in every match. Ο στόχος είναι να μαχόμαστε για κάθε παιχνίδι, χωρίς φόβο. Διαθέτουμε νεαρούς παίκτες τους οποίους έχουμε στόχο να βελτιώσουμε και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δίνουμε σκληρή μάχη σε κάθε παιχνίδι. Αφήσατε την Ιταλία, ήρθατε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κοζάνη για να δουλέψετε με ένα νεανικό σύνολο. Τι ήταν αυτό που σας κέρδισε ώστε να φτάσετε στην Κοζάνη και να δουλέψετε στην ΑΕΠ Κοζάνης? Eugenio, come hai deciso di lasciare l'Italia per la Grecia e per questo club di ΑΕΠ? Since I met the people from AEP, from the club, I was very happy to talk with them because they know football, they are very professional and not only in Greece but also abroad. So I decided to refuse different offers to come here and I am very very happy for this choice. Είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ στην Ελλάδα. Όταν γνώρισε τους ανθρώπους της ομάδας, ήξερε ότι οι άνθρωποι αυτοί συγκεκριμένοι είναι επαγγελματίες του χώρου εδώ και πολλά χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γνωρίζουν το ποδόσφαιρο καλά. Του άρεσε πολύ αυτό το project, οπότε δέχτηκε αυτή την πρόταση και απέρριψε άλλες προτάσεις για να έρθει εδώ. Η ομάδα είναι έτοιμη για το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου και τι γνωρίζετε για την αντίπαλη ομάδα αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής? La squadra è pronta per la partita, è la prima domanda, la seconda è che conosci per la squadra di Olympiacos Volley in generale per il calcio greco? Ok. Of course, we are ready. Every team is ready to play on Sunday. We are as well. About this team, we know that they are running to win the league. And we know that the coach has experience, big experience, and he has a specific style of play. And we will try to adapt our strength to beat their weakness point. Όλες οι ομάδες είναι έτοιμες για την Κυριακή, όπως και εμείς φυσικά είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Για τον προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου έχει την άποψη ότι παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Είναι ιδιαίτερα έμπειρος και εμείς θα προσπαθήσουμε με το παιχνίδι μας να εξοδοτερώσουμε τα δυνατά σημεία του αντιπάλου. Coach, είσαι ευχαριστημένος με το ρόστερ της ομάδας ή χρειάζεται και κάποιες ακόμα προσθήκες ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στην κατηγορία? Eugenio, la domanda è sei contento con il giocatore che ci sono già in squadra o preferiresti che la squadra si rinforza con altri giocatori? I am very happy of the team that I have. The players, even if they are very young, they are very dedicated, they work very good every day, every training. So I don't ask to have new players in my squad. Είναι πολύ ευχαριστημένος ήδη με τους παίχτες που έχει, αν και είναι πολύ νέοι, είναι πολύ αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και σε αυτό που κάνουν κάθε μέρα, οπότε ναι, είναι ευχαριστημένος. Είστε ικανοποιημένος όπως είπατε, αλλά θα θέλατε η ομάδα να φέρει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή? Άρης πως το σύ, σε contento con questi giocatori, ma saresti contento se la squadra va a comprare un altro giocatore? Well, as I said, I am happy with my team. We know that Cristiano Ronaldo wanted to change team from January, so he's welcome to join with us in AEP. Ναι, είναι ήδη ευχαριστημένος με τους παίκτες, αλλά ξέρουμε ότι ο Ρονάλντο ψάχνει για μια ομάδα το Γενάρη, οπότε θα ήταν το καλύτερο για να έρθει στην ομάδα μας. Μεταγραφή αεροδρομίου, γιατί δεν νιώθηκε καλά στη Manchester United? Questa è un transfermarkt buono perché non si sente bene in Manchester United. Certo, sicura. Coach, thank you very much and good luck for the new season. Thank you very much. Thank you very much for you. Thank you very much. Buona fortuna. Ευχαριστώ.